Η ελληνική αστυνομία απέναντι στο οργανωμένο έγκλημα και το εμπόριο των ναρκωτικών ουσιών απαντά με σχεδιασμό, με συντονισμένη επιχειρησιακή δράση, με διεθνή συνεργασία και κυρίως με επιμονή, υπομονή και μεθοδικότητα. Να υπενθυμίσω σε αυτό το σημείο ότι μέσω του τριψήφιου αριθμού 109 οι συμπολίτες μας μπορούν να επικοινωνούν άμεσα και σε 24-ωρη βάση με τις υποδιευθύνσεις δίωξης ναρκωτικών σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη αλλά και στην υπόλοιπη Ελλάδα για θέματα που αφορούν την εμπορία και τη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών. Η παρουσίαση της υπόθεσης αυτής θεωρούμε ότι είναι σημαντική γιατί όχι λόγω των ποσοτήτων που κατασχέθηκαν, αλλά λόγω του τρόπου δράσης της εγκληματικής οργάνωσης και τις πρακτικές που εφαρμόσαμε για την εξάθρωσή της. Μετά από πολύμηνες έρευνες, σε συνεργασία με το γραφείο της ΔΙΑ, της Πρεσβείας των ΗΠΑ στην Αθήνα, σχετικά με την εγκληματική δράση των στην Ελλάδα διαβιούντων κυρίως μελών της εγκληματικής οργάνωσης, και την διενέργεια εκτεταμένων εξακριβώσεων, συλλογή πληροφοριακού υλικού και διασταυρώσεις δεδομένων και αναλύσεων εγκληματολογικών πληροφοριών, προέκυψε η δομή, ο τρόπος ενέργειας, οι τακτικές της εγκληματικής οργάνωσης, καθώς και η διεθνική της δράση τόσο σε χώρες της Δυτικής Ευρώπης, όσο και σε χώρες των Βαλκανίων. Επιπρόσθετα, σε αρκετές περιπτώσεις συλλήψεων μελών της οργάνωσης απέστελαν διάφορα χρηματικά ποσά στους συλληφθέντες ή σε μέλη των οικογενειών τους με προφανή σκοπό τη μην αποκάλυψη της δομής της εγκληματικής οργανώσεως.